Και στην Αλεξάνδρα μας. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται στη Λάρνακα, στο Πολυδύναμο Κέντρο. Είσαι Αλεξάνδρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι είμαι στο Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Λάρνακας, όπου είναι αυτό το σημείο το οποίο μαζεύονται τα είδη πρώτης ανάγκης που θα σταλούν στους σεισμόπληκτους στην Τουρκία και στην Συρία. Είμαι μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μάριο Κουκουμά, γιατί χθες έγινε μία έκκληση για κούτες, σωστά? Ναι, κάναμε μια έκκληση χθες για κασόνια χάρτινα, η οποία απαντήθηκε απόλυτα και υπερκαλύφθηκαν οι ανάγκες μας. Θα δούμε και στα πλάνα που μπορούμε να παίξουμε ότι έχουν έρθει αρκετοί συμπολίτες μας, έχουν φέρει αρκετά πράγματα. Έχουμε και την πρωτιά. Καταρχήν δεν είναι θέμα συναγωνισμού, να το πούμε αυτό. Δεν το είπα. Είναι θέμα ανθρωπιάς και η Λάρνακα έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι απαντά στο κάλεσμα της ανθρωπιστικής βοήθειας παγκόσμια πρώτη. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν συρρεύσει στο σημείο της Σύλλογης της Ανθρωπιστικής Βοήθειας και έχουν βοηθήσει τα μέγιστα ώστε να συμπληρωθεί ένας όγκος ανθρωπιστικής βοήθειας, ένας όγκος τροφίμων και προϊόντων και ρουχισμού, ο οποίος είναι για τα πλαίσια μας πρωτοφανές. Υπάρχει κάπου περισσότερη ανάγκη, δηλαδή σε πάνες ή σε κάποια γάλατα? Δεν έχουμε ενδείξεις για οποιαδήποτε ανάγκες συγκεκριμένες. Οι ανάγκες μας είναι αυτές που έχουμε αναρτήσει στη σελίδα του Δήμου Λάρνακας. Είναι για ξηρά τροφή, χειμερινό ρουχισμό, βρεφικά είδη. Είναι νομίζω κοντά στην λογική του ότι μπορεί να χρειάζεται κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν την δύσκολη θέση, γιατί πριν 45 χρόνια είχαμε βρεθεί σε παρόμοιες θέσεις και εμείς, άστεγοι, χωρίς τρόφιμα και χωρίς ρουχισμό. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι θα τακτοποιήσουν τις σκούτες, τα κασόνια για να σταλούν? Υπάρχουν εθελοντές και το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, γιατί τίποτα δεν είναι δυνατόν να συμβεί χωρίς τον εθελοντισμό και τους εθελοντές που έχουμε στη Λάρνακα. Κάνουμε μια έκκληση, χρειάζονται κάποια χέρια σήμερα και αύριο. Οπότε όσοι μπορούν να βοηθήσουν, έστω και μία ή δύο ώρες, να είναι παρόντες. Ωραία. Παρακαλώ, Αλεξάνδρα. Νίκο. Λοιπόν, ποιο ήταν το πιο συγκινητικό περιστατικό που είδε εκεί ο κύριος Κουγουμάς? Μας ανέφερε μια περίπτωση προηγουμένως ο κύριος Βλιασίδης. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι και ο κύριος Κουγουμάς θα έχει συγκινηθεί αυτές τις μέρες και θα θυμάται ένα-δύο περιστατικά, νομίζω, να μας πει με κόσμο και συγκεκριμένες περιπτώσεις που έφτασαν εκεί με προμήθειες για να βοηθήσουν τους σεισμοπλήκτους. Μπορείτε να μας πείτε τι ήταν κάτι το συγκινητικό το οποίο βιώσατε, είτε κάποιος συμπολίτης μας? Για μένα η πιο συγκινητική ιστορία ήταν έναν κοριτσάκι, το οποίο ήμουν παρόν, ήταν 4 χρονών. Είχε έρθει, κρατούσε με τα βίας μια τσαντούλα που κρατούσε δύο παιδικές σκόνες γάλατος μέσα. Μου τις έδωσε, μου είπε για τα μωράκια γυρίε. Έτρεξε πίσω στο αυτοκίνητο της, έφερε ένα σακουλάκι που είχε μέσα έναν chips και μια σοκολάτα, που αντιλαμβάνομαι ότι ήταν δικά της, και μου είπαν ότι και αυτά είναι για τα μωράκια. Έχουν σοκολάτες? Της είπα, έχουμε σοκολάτες, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν μαζεύουμε τέτοιου είδους προϊόντα. Μου είπαν όμως ότι τα ρωτήσετε, σίγουρα έχουν σοκολάτες. Όλα τα παιδάκια θέλουν σοκολάτα. Νομίζω ότι είναι το μέγεθος της ανθρωπιάς μας που με τρώνε κάθε φορά σε τέτοιες δύσκολες στιγμές που περνά ο κόσμος. Και σίγουρα από τα παιδιά βγάζουμε τις πιο όμορφες πάντα ιστορίες και τα πιο αθώα, τις πιο αθώες ιστορίες. Δεικνύεται καθημερινά ότι τα παιδιά μας είναι η απάντηση στο τι κόσμο θέλουμε να κάνουμε. Ξεκινούν πάρα πολύ αθώα, πάρα πολύ αγνά και οφείλουμε να τα κρατήσουμε έτσι. Ωραία. Αυτή είναι η εικόνα, Νίκο, από τη Λάρνακα. Ευελπιστούμε ότι θα μαζευτούν ακόμη περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης. Ήδη η βοήθεια είναι τεράστια. Πραγματικά η αλυσίδα ανθρωπιστικής βοήθειας είναι τεράστια σε όλες τις πόλεις. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι, Αλεξάνδρα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν όλοι εμείς οι ενήλικες ακούγαμε λίγο περισσότερο τα παιδιά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς. Και τους δύο θα τα πούμε και στη συνέχεια, Αλεξάνδρα.